το σφαγείο του νέου σκοπού, το οποίο χάρη στην υπογραφή του απέκτησε τη δυνατότητα να αυξήσει το τονάζ του, επισκέφτηκε ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θεόφιλος Λεονταρίδης. Εκεί τον περίμενε ο δήμαρχος του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, Δημήτρης Νότας, ο οποίος δεν παρέλειψε να τον ευχαριστήσει, καθώς ως αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Λεονταρίδης εξασφάλισε ουσιαστικά τη βιωσιμότητά του. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ως Δήμος Εμμανουήλ Παπά για την επιχείρηση του σφαγείου που είναι δημοτική επιχείρηση, την βοήθεια που είχαμε από τον κύριο Υπουργό, από τον αναπληρωτή Υπουργό και τον κύριο Θεόφιλο Λεονταρίδη, για τη στήριξη που είχαμε για το σφαγείο και για την αύξηση της, των τόνων των σφαγείων. Τον ευχαριστούμε πραγματικά πολύ για την αμέριστη συμπαράσταση που έχει δώσει στην επιχείρηση αυτή, η οποία είναι μια επιχείρηση πραγματικά με αναπτυξιακό προσανατολισμό και είναι μια επιχείρηση που είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Δήμου μας και θα στηριχθεί όσο μπορούμε. Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω τον κύριο Θεόφιλο Λεονταρίδη για αυτή την υποστήριξη. Να μην ξεχνάμε ότι η τροπολογία που πέρασε στην Βουλή φέρει από κάτω το ονοματεπώνυμό του και την υπογραφή του. Πραγματικά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με αυτή την εξέλιξη, καθώς βοηθάει πάρα πολλές οικογένειες στο Δήμο μας και όχι μόνο, σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, να βρουν οι άνθρωποι αυτοί αντικείμενο εργασίας, να κινηθεί η τοπική οικονομία. Και νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση και μας βοήθησε πάρα πολύ. Στο ίδιο πλαίσιο και οι δηλώσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Σφαγείου. Για μας είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Ήταν ένα όνειρο που πραγματοποιήθηκε. Ήταν με λίγα λόγια, ήταν δεμένα τα χέρια μας με το παλιό τονάζ. Σήμερα είμαστε πιο άνετοι από θέμα τονάζ. Να εξυπηρετούμε την περιοχή, τα τοπικά κρεοπόλια. Και όλα αυτά τα οφείλουμε στο Υπουργό, το Θεόφιλο του Λεονταρίδη, γιατί με την υπογραφή τη δικιά του έγιναν όλα αυτά. Mm-hmm. Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτά. Αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι έρχεται τόσο εύκολα η αύξηση του τονάζ, ούτε και είναι τόσο εύκολο να αυξηθεί τόσο πολύ η δουλειά. Mm-hmm. Σιγά σιγά με τα χρόνια πιστεύω ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο, ότι αν χρειαστούμε κάτι θα είναι δίπλα μας, όπως δεσμεύτηκε και προηγουμένως ο κύριος Υπουργός, σε κάτι που θα χρειαστούμε. Η αύξηση πόσο περίπου είναι? Στους 1.500 τόνους. Τέλος, να τονιστεί πως ο κύριος Λεονταρίδης προχώρησε σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς προτίμησε αντί προεκλογικών συγκεντρώσεων και συναιστιάσεων να διαθέσει το αντίστοιχο ποσό στο συσίτιο της Εκκλησίας, στο Σύλλογο Ηλιακτίδα και το Κέντρο Αποκατάστασης Καμαία.